Τα τηλέφωνα μας 26945, 26943, θέλουμε την επικοινωνία, θέλουμε τα σχόλια, θέλουμε τα ρεπορτάζ σας. Ώρα για δουλειά, Γιάννης Κορεντζίδης, υποψήφιος δήμαρχος, Πόπη Λαζαρίδου μαζί μας, είναι υποψήφια για το Δημοτικό Συμβούλιο, η κυρία Λαζαρίδου, και είναι μαζί μας για να δούμε και να ακούσουμε, προσέξτε, έχω ξαναπεί, σε αυτές τις καινούργιες υποψηφιότητες, όπως είναι η κυρία Λαζαρίδου, δίνουμε μια πολύ μεγάλη βάση εμείς, δίνουμε βαρύτητα αυτό που λέω, διότι νέοι άνθρωποι, νέες υποψηφιότητες είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν, διότι ο κάθε ένας μέσα από την επαγγελματική έτσι ιδιότητα, η κυρία Λαζαρίδου ας πούμε είναι νοσηλεύτρια με μεγάλη συμμετοχή σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και την γνωρίζω προσωπικά και ξέρω και την δουλειά την οποία βγάζει, γιατί ξέρετε καμιά φορά. Το λέω γενικά, που λέμε εθελοντισμός. Δεν μπορούμε καταρχήν να είμαστε όλοι εκεί. Δεν μπορούν όλοι να προσφέρουν. Η κυρία Λαζαρίδου λοιπόν, μητέρα δύο παιδιών, που φοιτούν βέβαια στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, θέλω να την καλωσορίσω. Τι κάνετε, γεια σας. Καλημέρα κύριε Παραρά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στον Α. Το λέω για πολλές περιπτώσεις, όπως είστε και εσείς, έτσι και νέοι άνθρωποι και νέες υποψηφιότητες και οι συνεντεύξεις που δίνετε για πρώτη φορά, που πολλές φορές υπάρχει το άγχος, είναι η πρώτη φορά, όμως βλέπω τα αποτελέσματα να ξέρετε ότι ο κόσμος τα εκτιμάει. Λοιπόν, να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, να καλημερίσουμε τους ακροατές σας. Όντως, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό να συμμετέχουν νέοι άνθρωποι στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται για τα κοινά, γιατί πέρα από το σπίτι μας, έτσι, το περιβάλλον μας και η κοινωνία μας και η γειτονιά μας είναι μέρος και το σύνολο. Οπότε δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το μέρος, δηλαδή το σπίτι, αλλά και το σύνολο, γιατί αυτό είναι προς όφελος όλων μας. Όπως είπατε, είναι επαγγελματική μου ιδιότητα, είμαι νοσηλεύτρια και δουλεύω στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οπότε θα ήθελα να επικεντρωθώ έτσι σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, αλλά και από την πλευρά μου και τη συμμετοχή που είχα σε συλλόγους γονέων. Τελευταίο ήταν στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και στην συμμετοχή μου στην πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς ως τακτικό μέλος και ερετό από πλευράς της Ένωσης Γονέων. Έτσι θα ήθελα να μιλήσουμε έτσι για θέματα που αφορούν λίγο τα σχολεία και τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τη σχέση του Δήμου με αυτές και πώς μπορεί να βοηθήσει, αλλά και θέματα που αφορούν την προάσπιση και την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Να τα δούμε λοιπόν, να τα δούμε λίγο αυτά μαζί σας. Έτσι, και επειδή ξέρω και το αποτέλεσμα της δουλειάς σας μέσα από τα σχολεία, επειδή σας γνωρίζω προσωπικά και αυτά δεν τα κρύβουμε, δηλαδή δεν θα είναι πράγματα που φοβόμαστε να τα πούμε, ξέρω ότι είστε αποτελεσματικοί, γιατί υπάρχει μια επιμονή. Έτσι, και σας δίνω και συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα αυτά που τουλάχιστον εγώ τα έχω δει. Ο κόσμος θα κάνει την επιλογή, κυρία Λαζαρίδου. Εγώ δεν λέω ψηφίστε αυτόν, εκείνον ή τον άλλον. Λέω απλώς μερικά πράγματα που μπορεί να γνωρίζουμε. Να δω λίγο για τα σχολεία. Και χαίρομαι γιατί δεν μιλώ με όλους γενικά και αόριστα. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια στοχευμένη υποψηφιότητα. Τι θέλεις, πώς το θέλεις και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορούμε όλοι μας να τα γνωρίζουμε όλα και εφόσον εκλεγούμε να είμαστε ειδικοί για όλα. Ανατομέα και έτσι είναι το σωστό. Εντάξει, η γενική κατάσταση, αλλά μόνο αποτελέσματα μπορείς να πετύχεις όταν εξειδικευμένα ανατομέα έχεις ανθρώπους που τον γνωρίζουν τον τομέα αυτόν. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Καταρχήν να πω ότι πάντα χρειάζεται μια ομαδική δουλειά. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα όραμα, να θέλεις να κάνεις πράγματα και να θέτεις στόχους, οι οποίοι στόχοι προέρχονται και πηγάζουν από τις ανάγκες του κόσμου και της κοινωνίας, όπως είναι μια μικρή κοινωνία και μια σχολική κοινότητα. Το ίδιο αποτελεί και ένας δήμος, να συνεργάζεσαι με όλους και με φορείς. Από εκεί και πέρα να εργάζεσαι τελείως ανιδιοτελή και με διάθεση προσφοράς. Και φυσικά συμφωνώ ότι δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα, δεν γίνεται να είσαι γνώση των πάντων, μπορείς να έχεις μία άποψη, αλλά καλό θα ήταν να είναι εμπεριστατωμένη και να πηγάζει από την επαγγελματική σου κατάρτιση ή από την εμπειρία σου. Μάλιστα. Να δω λίγο μερικά πράγματα που σκέπτεστε ότι μπορούμε να πετύχουμε μέσα από τον Δήμο για τα σχολεία, για τις σχολικές μονάδες, που ξέρουμε ότι υπάρχουν και ελλείψεις και προβλήματα. Ξέρω όμως ότι τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τι πρέπει να αλλάξουμε, κυρία Λαζαρίδου? Λοιπόν, αυτό που θεωρώ και πιστεύω και είναι και άποψη των περισσότερων, έτσι, προέχει ανάγκη ο Δήμος και γενικότερα έτσι, οι υπηρεσίες του να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αξιοποιηθούν και σε συνεργασία με την περιφέρεια προγράμματα που αφορούν
την εξοικονόμηση ενέργεια, παρεμβάσεις βιοκλιματικές, να γίνουν αντικαταστάσεις παραδείγματος χάρη λαπτήρων για την εξοικονόμηση και την κατανάλωση ενέργειας, να γίνουν προγράμματα στα σχολεία σε συνεργασία με πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια για τον τρόπο που μπορεί να εξοικονομηθεί ενέργεια. Αλλαγή κουφωμάτων. Ο χειμώνας στην Καστοριά διαρκεί πάρα πολύ καιρό και το κρύο το νιώθουμε και το νιώθει πιο πολύ στην τσέπη του και ο Δήμος και ο πολίτης. Καυτό θέμα. Ναι. Οπότε πώς θα εξοικονομήσεις και χρήματα και πώς θα μειώσεις και το περιβαλλοντικό κόστος. Θα πρέπει να προβείς και να εντάξεις σχολεία τα οποία χρειάζονται είτε ενεργειακή αναβάθμιση είτε αντικατάσταση καυστήρων, να βρεθούν εναλλακτικές μορφές θέρμασης που και θα αποδίδουν καλύτερα και θα ζεσταίνονται τα παιδιά, αλλά και από την άλλη θα είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και θα εξοικονομήσουν έτσι χρήματα, δεν θα είναι τόσο οικονομικά κοστοβόρες για το Δήμο. Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι σε αυτό πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα με κτίρια τα οποία δεν έχουν και άδεια, πρέπει να αδειοδοτηθούν. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε και όντως εκεί χρειάζεται δουλειά. Ώρα για δουλειά λέγεται ο συνδυασμός σας. Χρειάζεται πολλή επιμονή, πολλή δουλειά. Πρέπει να ξεκινήσουμε όμως. Αμάν βουνό. Πρέπει να ξεκινήσει όμως όλο αυτό. Βουνό μπορεί να υπάρχει, αλλά σιγά σιγά και με σταδιακά βήματα και με προγραμματισμό όλοι επιτυχάνονται και με πολύ καλή συνεργασία. Για να μπορούν να είναι εφικτά, δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο σου, οφείλεις να συνεργαστείς. Και αυτό προέχει όλων. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι και ένα ζήτημα έτσι, που θα πρέπει να δει και να σκύψει οποιαδήποτε δημοτική αρχή είναι να γίνει μια καταγραφή με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τις αρχές όλων των σημείων επικινδυνότητας ως προς την πρόσβαση και την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία. Να τονιστεί και να ενισχυθεί η χρήση ποδηλάτων, να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, και αυτό το ζούμε ιδίως στην περιοχή της Χλώης καθημερινά, γιατί εκεί ζω, αλλά αφορά και την υπόλοιπη πόλη. Θα πρέπει να γίνουν μελέτες και να εφαρμοστούν στη συνέχεια και να ενταχθούν έργα που θα βοηθήσουν την πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι θα πρέπει να γίνουν οι διαγραμμίσεις, οι οδικές σημάνσεις, να φροντίσουν και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά που είναι του Δήμου, σε συνεργασία με την τροχέα, με την περιφέρεια κτλ. Θα πρέπει να γίνει η δημιουργία ασφαλών σχολικών διαδρόμων. Από πού πρέπει να περάσει ένα παιδί που είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από ποιες περιοχές για να είναι ασφαλή η πρόσβασή του. Όλα αυτά μας αφορούν και μας ανησυχούν σαν γονείς και οφείλουμε να σκύψουμε και σαν υποψήφιοι έτσι δημοτικοί σύμβουλοι και να ακούσουμε τις ανάγκες. Αυτά που μεταφέρω είναι ανάγκες που μου έχουν μεταφέρει γονείς και ανησυχίες τους, όπως και η πεζοδρόμηση. Έχουμε κάνει και αιτήματα και σαν σύλλογος γονέων που ήμουνα εγγράφος προς το Δήμο για την πεζοδρόμηση, για παράδειγμα, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο. Έγινε η μελέτη, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί και δεν έχει ενταχθεί κάπου. Κοιτάξτε, αυτά που περιγράφετε είναι πραγματικά απίστευτο, το γεγονός ότι νομίζω πραγματικά από τον Σεπτέμβρη, αν εκλεγεί μια ομάδα και θέλει να δώσει προτεραιότητα, όχι όλος ο Δήμος να ασχοληθεί, ένα κομμάτι που θα έχει τον τομέα, αν ασχοληθείς σοβαρά με όλα τα δημοτικά σχολεία που είναι στην δικαιοδοσία σου, θα δεις παιδικές χαρές που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλά δημοτικά διαμερίσματα. Δεν είναι δυνατόν στα χωριά να μην έχεις πια οργανωμένες παιδικές χαρές. Τα παιδιά να πάνε πού? Να έρχονται μόνο στην πόλη, να λέμε ότι θα πάνε στο κλειστό γυμναστήριο? Βέβαια, λέω πράγματα, κυρία Λαζαρίδου, που μπορούμε να, αν πιαστούμε από αυτά, να κουβεντιάζουμε ατελείωτες ώρες. Λοιπόν, σε όλες τις επισκέψεις που κάναμε μαζί με τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Κορετζίδη, καθώς και τους συνυποψηφίους μου, συνεχώς το αίτημα όλων ήταν οι παιδικές χαρές και οι χώροι όπου παίζουν τα παιδιά, όπως και οι άβλοι χώροι των σχολείων. Και η προσοχή τους και η φροντίδα τους, η κοπή χόρτων κτλ. Είναι αναγκαιότητα να υπάρχουν χώροι όπου τα παιδιά θα παίξουν με ασφάλεια. Δεν φτάνει μία πινακίδα. Εμείς δεν λέμε ότι θα λυθούν όλα, ότι θα γίνουν όλα μαγικά και σε μία μέρα. Αλλά οφείλουμε να είμαστε και να ενημερώνουμε τους πολίτες για τις ενέργειες που έχουμε κάνει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα να ενταθούν οι προσπάθειες προκειμένου σταδιακά, είτε μέσα από τον ΤΑΠ, είτε μέσα από προγράμματα όπως ήταν το Φιλοδήμος 2 και έχουν μπει κάποια, να συνεχιστούν και να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή είπα ότι
πολλά από αυτά, ξεκινώντας, μπορεί να τα κουβεντιάζεις για τελείωτες ώρες. Mm-hmm. Είναι ο πολιτισμός, είναι ο αθλητισμός, είναι η προστασία της υγείας των δημοτών μέσα από διάφορες δομές και δράσεις. Θέλω, καθώς είστε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε, να δω λίγο την άποψή σας για αυτά. Σχετικά με τον πολιτισμό, η Καστοριά είναι πάρα πολύ πλούσια. Οφείλουμε να πούμε ότι είναι μια πόλη η οποία λάμπει. Όταν έρχεσαι να την επισκεφτείς, έχεις να δεις τόσα πολλά, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Και πώς θα ξεκινήσει? Θα πρέπει να ξεκινήσει έτσι από τη μικρή ηλικία. Οι ίδιοι μας δεν γνωρίζουμε τα μνημεία, τις πλατείες μας, όντως. Είναι, αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Οι ίδιοι μας δεν γνωρίζουμε. Ναι. Σαν ενήλικες. Άρα πώς θα επικοινωνείς σε όλους τους άλλους? Πώς θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε και να βοηθήσουμε έτσι στην προαγωγή του πολιτισμού μας και να μεταδώσουμε και σε άλλους και σε φίλους μας, όταν δεν γνωρίζουμε οι ίδιοι καλά? Και σε αυτό θα συντελέσει πάρα πολύ ότι, η βιωματική εκπαίδευση των παιδιών και η συνεργασία του Δήμου με την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις διευθύνσεις, καθώς και με άλλες, έτσι, όπως η φορεία αρχαιοτήτων και άλλους φορείς, ώστε να μπορεί να συνδεθεί ο πολιτισμός, η ιστορία μας, τα ήθη, τα έθιμα, μέσα με μια εκπαιδευτική διαδικασία βιωματική για τα παιδιά, έτσι ώστε να γνωρίσουν τον τόπο, να ανοιχτούν όλοι αυτοί οι χώροι, να έχουν πρόσβαση και δωρεάν, να μην επιβαρύνονται οικονομικά σε εκπαιδευτικές τους επισκέψεις και να αποτελέσει ένα μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας ανηλικιακή τάξη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, μακροπρόθεσμα θα το δούμε, ότι στην ενήλικη ζωή τους τα παιδιά, μάλιστα, θα έχουν αγαπήσει τον τόπο, θα τον έχουν γνωρίσει, θα προστατέψουν την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου και θα τη συνεχίσουν και θα βάλουν ένα λιθαράκι να πάει πιο πάνω. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Για το τέλος, ο επίλογος, κύριε Λαζαρίδου, θέλω να σας αποχαιρετήσω. Θα υποδεχθούμε σε λίγο την κυρία Δέσποινα Κοζατσάνη από το ψηφοδέλτιο Κασαπίδη. Θέλω να μου δώσετε έτσι το στίγμα της συμμετοχής σας, το μήνυμα προς το εκλογικό σώμα, έτσι όπως το αισθάνεστε εσείς. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα στο ξεκίνημα. Παράδειγμα, και με την κυρία Κοζατσάνη, εγώ πρώτη φορά κάνω συνέντευξη εδώ live. Το λέω με την έννοια ότι ίσως η ανάγκη του εκλογικού σώματος και των πολιτών είναι και αυθόρμητα να σας ακούν, γιατί ξέρετε ότι και εμείς εδώ δεν κουβεντιάζουμε τα ερωτήματα, δεν μπαίνω σε διαδικασία να παίρνω ερωτήματα, θέλω να γίνεται αυθόρμητα όλο αυτό. Πάντοτε ζητάω τον τομέα που ο καθένας έχει μια ειδικότητα. Αυτά είναι σημαντικά νομίζω όμως. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουν οι πολίτες, έχουν κριτήριο. Εγώ λέω ξεκάθαρα και συνειδητοποιημένα θα πάμε την Κυριακή να επιλέξουμε τους ικανότερους. Λοιπόν, το στίγμα σας και το μήνυμα για το τέλος. Θα κλείσω και κάτι συμπληρωματικά μόνο για την υγεία, για να μην την αφήσω και τη δημόσια υγεία. Γιατί μέσα από τον κώδικα κοινοτήτων και Δήμων, η προάσπιση και η προαγωγή της υγείας, όπως και η κοινωνική πολιτική του Δήμου, είναι από τα βασικότερα έτσι, κομμάτια. Γιατί ως ύψιστο αγαθό είναι η υγεία και πόσο πολύτιμη και πότε την εκτιμάμε, εφόσον κινδυνεύουμε ή όταν πάμε να τη χάσουμε. Σωστό, αυτό που λέτε. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να δω να επιληθούν θέματα όπως αφορά την τοποθέτηση και την προμήθεια αυτόματων απεινιδωτών σε κέρια δημόσια κτίρια του Δήμου και της Περιφέρειας του Δήμου Καστοριάς, με ταυτόχρονη ενημέρωση και επιμόρφωση των δημοτών σε συνεργασία με θελοντικές ομάδες και ενεργοποίηση συλλόγων πολιτιστικών για προγράμματα αγωγής υγείας και παροχής πρώτων βοηθειών, που είναι πολύ σημαντικά. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η συντήρηση των κτηριακών υποδομών όπου στεγάζονται τα περιφερειακά ιατρία, τα οποία ναι μεν εξοπλιστικά ανήκουν στο πρωτοβάθμιο δίκτυο φροντίδες υγείας, αλλά σαν κτίρια όταν είναι δημοτικά οφείλουμε να τα συντηρήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θέλω να κλείσω μόνο με ένα μήνυμα, παρακαλώ. Όλοι έχουμε κουραστεί να ακούμε έτσι υποσχέσεις, όλοι έχουν τα προβλήματα οικονομικά γιατί η πόλη, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε τον τόπο μας και θα πρέπει να επιλέξουμε ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν πραγματικά στον τόπο, σε ολόκληρο το Δήμο, με όφελος για τα παιδιά μας. Το οφείλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλή πορεία να έχετε. Καλό αποτέλεσμα και για εσάς και για τον συνδυασμό σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε αύριο στην επίσημη ομιλία. Αύριο έχετε επίσημη ομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Εμείς το βράδυ σήμερα θα έχουμε συνέντευξη και με την κυρία Κατερίνα Σπύρου, την υποψήφια δήμαρχο. Θα έχουμε συνέντευξη με τον Γιάννη Κορεντζίδη, υποψήφιο δήμαρχο. Θα έχουμε συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Ταμίλια, υποψήφιο δήμαρχο.